Τα όσα έγιναν χθες, κυρία Μαυραγάνη, κυλιδώνουν οικουμενικές αξίες και απαιτούν αντίστοιχη οικουμενική καταδίκη. Είναι καθαρό ότι το ζήτημα δεν αφορά την Ελλάδα και την Τουρκία. Δεν υπάρχει, δεν αφορά, θα έλεγα, ούτε καν την Ευρώπη και την Τουρκία. Είναι ένα καθαρά παγκόσμιο ζήτημα και γι' αυτό πιστεύω ότι είναι καθαρό ότι έχει διαλέξει λάθος δρόμο η Τουρκία με την αντίδρασή της αυτή και σε σχέση και με τις άλλες προκλητικές ενέργειες στις οποίες έχει προβεί το τελευταίο χρονικό διάστημα. Σε κάθε περίπτωση δείχνει να διαφοροποιεί με δικιά της ευθύνη, να διαφοροποιείται το πλαίσιο των σχέσεων της Τουρκίας με τον δυτικό κόσμο με αποκλειστικά δικιά της ευθύνη. Mm-hmm. Θα πρέπει να αντιληφθούμε, η άποψή μου είναι, ότι όλες αυτές οι κινήσεις με αποκορύφωμα την χθεσινή ύβρι και πρόκληση κατά των απανταχού χριστιανών και Ελλήνων είναι μια ακόμα ψηφίδα που δεν θα αφήσει ασυγκίνητη την διεθνή κοινότητα. Ούτως ή άλλως, οι αντιδράσεις από την πλευρά των διεθνών παραγόντων είναι κλιμακούμενες. Η ελληνική κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή, με επικεφαλής τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, έχει λάβει μια σειρά πρωτοβουλειών τόσο σε διεθνές επίπεδο, όσο βεβαίως και πρόσφατα και εσωτερικό με την ενημέρωση των αρχηγών. Και νομίζω ότι σε αυτό το πλαίσιο εμείς θα παραμένουμε αταλάνθητοι στις θέσεις μας, δεν θα αφήσουμε αναπάντητες τις προσβολές και φυσικά θα πρέπει να συνεχίσουμε και θα συνεχίσουμε αυτή την πρωτοβουλία, την εκστρατεία ενημέρωσης της διεθνούς κοινότητας σε σχέση με την απαράδεκτη προκλητική και υβριστική συμπεριφορά της Τουρκίας.